Apoia-me. Quero começar por agradecer ao Presidente o convite que ele me fez para iniciar um novo projeto de 3 anos. Καταρχάς, ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για την πρόσκληση που με έκανε για να συμμετάσχω σε ένα νέο πλάνο τριετές. E ao mesmo tempo pedir desculpa a ele. Ταυτόχρονα θέλω να ζητήσω και συγγνώμη τόσο σε αυτόν. E a todos aqueles que nestes dias fizeram muita força para que ele continuasse. Όσο και σε όλους όσους όλες αυτές τις μέρες και όχι μόνο προσπάθησαν και έκαναν τα πάντα για να συνεχίσω. Foi para mim uma grande honra. Για μένα ήταν μια τεράστια τιμή και ικανοποίηση και ευχαρίστηση. Servir este grande clube. Να υπηρετήσω αυτόν τον μεγάλο σύλλογο. Nestes 3 últimos anos. Σε αυτά τα 3 τελευταία χρόνια. E poder contribuir assim para o tornar ainda mais forte. Και να μπορέσω έτσι να βάλω, μπορούμε να πούμε, το δικό μου μικρό λιθαράκι, έτσι ώστε να ξαναχτιστεί αυτή η ομάδα ουσιαστικά από την αρχή. Mas neste momento, e esta é uma decisão exclusivamente pessoal. Ωστόσο, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή και αυτό είναι μια καθαρά προσωπική απόφαση. Entendi não ser a melhor solução nem para mim, nem para o PAOK, eu continuar ao serviço do PAOK. Ότι δεν θα ήταν το καλύτερο ούτε για τον PAOK, αλλά ούτε και για εμένα να συνεχίσω. Por isso, neste momento de despedida, γι' αυτό, αυτή τη στιγμή του αποχαιρετισμού, quero deixar, θέλω από τη δικιά μου την πλευρά, uma palavra de gratidão a todos aqueles que trabalharam comigo no dia a dia. Από τα βάθη της καρδιάς μου ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους δούλεψαν μαζί μου από την πρώτη στιγμή μέχρι τώρα. Ao longo destes 3 anos. Αυτά τα 3 χρόνια. E que muito contribuíram. Και που με το δικό τους projeto. Τον τρόπο συνείσφεραν πάρα πολύ έτσι ώστε να έχει επιτυχία αυτό το πλάνο. Os jogadores. Πρώτα απ' όλα τους ποδοσφαιριστές. A minha equipa técnica. Από εκεί πέρα το τεχνικό επιτελείο. O departamento clínico. Το ιατρικό επιτελείο. Os roupeiros. Τους φροντιστές. E de uma forma muito particular. Και με έναν τρόπο πραγματικά πολύ ιδιαίτερο, πολύ ξεχωριστό. Aos meus amigos e parceiros de Burlot. Αυτούς τους φίλους με τους οποίους παίξαμε τόσες και τόσες ώρες Burlot. Κώστας Ιωσήφιδης και ο Κυριάκος. Τον Κώστα Ιωσήφιδη, τον κύριο Κώστα Ιωσήφιδη και τον Κυριάκο εδώ πέρα. Uma palavra muito forte para o meu amigo e presidente Zagorakis. Επίσης μια πραγματικά πολύ ξεχωριστή μνήμα για τον φίλο μου πάνω απ' όλα και πρόεδρο κύριο Θοδωρή Ζαγοράκη. Estendido a toda a direção. Από εκεί πέρα σε όλα τα μέλη της διοίκησης. Ele foi o mentor deste projeto. Αυτός ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο εμπνευστής όλου αυτού του πλάνου. E portanto, o responsável principal. Και γι' αυτό και είναι ο κύριος υπεύθυνος για όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Pela concretização e sucesso do mesmo. Για ό,τι έχουμε πετύχει και ό,τι θα πετύχουμε στο μέλλον. Uma prova particular especial para o Vrizas. Από εκεί πέρα επίσης μια ξεχωριστή αναφορά σίγουρα αξίζει στον κύριο Δήση Βρίζα. Quem tornei amigo já aqui no PAOK. Τον οποίο τον έκανα φίλο μου εδώ πέρα στον PAOK. Ele foi também peça fundamental neste projeto. Και ήταν και αυτός, έπαιξε μάλλον καταλυτικό ρόλο για την επιτυχία αυτού του πλάνου. A sua solidariedade, o seu apoio. Ο τρόπος με τον οποίο στήριξε όλο το οικοδόμημα ήταν πραγματικά αποφασιστική σημασίας. Não posso nem quero deixar de ter também uma palavra de grande apreço para o Sérgio Conceição. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Por tudo o que fez como jogador. Για όλα τα οποία έκανε πρώτα με την φανέλα του ως ποδοσφαιριστής. Quer nas suas novas funções que passou a desempenhar. Και από εκεί πέρα στις νέες λειτουργίες τις οποίες πλέον έχει. Também ele teve um contributo muito importante. Διότι και αυτός έχει παίξει το ρόλο του για να έρθουν όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. A todos os adeptos do PAOK. Από εκεί πέρα σε όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Vocês são o corpo e a alma deste grande. Ουσιαστικά εσείς είστε και το σώμα αλλά και η ψυχή αυτού του τεράστιου συλλόγου. Parabéns e obrigado. Συγχαρητήρια πάνω απ' όλα και σας ευχαριστώ για όλα. Por último, a vocês aqui presentes. Σε όσους είναι εδώ πέρα παρόντες και όχι μόνο. Obrigado pelo respeito e correção. Σας ευχαριστώ για το σεβασμό που μου δείξατε. Como sempre me aturaram. Με τον οποίο πολλές φορές αναγκαστήκαμε και σε δύσκολες και σε λιγότερο δύσκολες στιγμές. Έτσι όπως μου συμπεριφερθήκατε αυτά τα 3 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερώτηση, κύριε Παυλίδη. Θα ήθελα λίγο περισσότερο του προσωπικού λόγου που προνοδείξε την απόφαση να μην συνεχίσει το πρόγραμμα να σου αναλύσει. Εσείς είναι μια κυρία Λαμπράρη, να αναλύσουμε un poco más τους decisões pessoal que o senhor disse. Quais eram as razões? É porque o senhor decidiu não... Esta é uma decisão pessoal que eu já tomei há muito tempo, não é de hoje.
Εντάξει, είναι μια προσωπική απόφαση την οποία δεν την πήρα ούτε σήμερα ούτε χθες. Την έχω πάρει εδώ και αρκετό καιρό. Για του Μάια, δύο μήνες ατράς. Ουσιαστικά περίπου δύο μήνες πριν. No momento em comunicar a minha equipa técnica que este era o último ano em que esta equipa técnica iria funcionar. Όπου και ανακοίνωσα πρώτα απ' όλα στο τεχνικό μου επιτελείο ότι αυτό ήταν ο τελευταίος μας χρόνος εδώ πέρα στον ΠΑΟΚ και ότι γενικότερα αυτή η τεχνική ομάδα πάβει να υφίσταται έτσι όπως υφίσταται τώρα αυτά τα χρόνια. É uma questão pessoal. Eu sinto, acho que foram três anos muito desgastantes para mim. Και αυτό διότι θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα αυτά τα τρία χρόνια σίγουρα ήταν πολύ εξαντλητικά. Για μένα. Entendi que não reunia as condições necessárias. Και θεώρησα ότι πλέον δεν πληρούσα τις κατάλληλες συνθήκες. Εγώ, ο ίδιος, όσον αφορά δηλαδή την 100% αφοσίωσή μου και θέλησή μου και διάθεσή μου σε αυτό που κάνω. Para abraçar um projeto que exigia de mim. Για να μπορέσω να quem aqui estiver. Αναλάβω ένα νέο πλάνο το οποίο θα απαιτούσε από μένα και φαντάζομαι θα απαιτήσει και από οποιονδήποτε με ακολουθήσει. 100% προσπάθεια και αποσίωση. Principalmente uma disponibilidade total em termos de estar. Και κυρίως μια διάθεση ουσιαστικά να θέλεις να βρίσκεσαι συνέχεια 24 ώρες να ασχολείσαι με την ομάδα, να σου αρέσει αυτή η καθημερινή τριβή που υπάρχει. Με προσθέτω το διαδίκτυο, με προσθέτω κάθε εβδομάδα. Η πίεση που υπάρχει για κάθε μέρα, για την προπόνηση, για τους αγώνες. Και εγώ προσωπικά αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή δεν αισθάνομαι ότι πληρώ αυτές τις συνθήκες. Eu disse já aqui muitas vezes que eu decidiria sempre aquilo que eu entendo que era melhor para mim e que também seria melhor para o Paok. Και νομίζω ότι εδώ πέρα σε αυτό το βήμα έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η τελική απόφαση είναι κάτι που θα είναι καλύτερη και για εμένα, αλλά και κυρίως για τον σύλλογο. E neste momento eu sinto que se não estou a 100%, se não estou totalmente disponível em termos de mentalidade. Αισθάνομαι ότι εάν εγώ δεν είμαι στο 100% έτοιμος και διαθέσιμος, με διάθεση και θέληση και αποσίωση για να αναλάβω κάτι καινούριο. Isso não seria o melhor para mim, de certeza não seria o melhor. Σίγουρα θα ήταν το καλύτερο ούτε για εμένα, αλλά ούτε και για την ομάδα. Portanto, não tem a ver com projetos, οπότε não δεν έχει να κάνει ούτε με πλάνο, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Vocês sabem que eu vivo 24 horas por dia. Είναι καθαρά προσωπικό. Ξέρετε πολύ καλά ότι ζω 24 ώρες. Em todos os minutos, em todos os segundos, concentrado naquilo que é o meu trabalho. Όλα τα λεπτά, όλες τις ώρες συγκεντρωμένο στη δουλειά μου. Mas neste momento, na verdade, não tenho essas coisas. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω αυτή τη διάθεση. Υπάρχει μια κόπος. E eu sempre fui uma pessoa que todos me conhecem. Και νομίζω ότι όλοι εσείς... Honesto. Em primeiro lugar, tem que ser honesto comigo. Είμαι ειλικρινής και πάνω απ' όλα είμαι ειλικρινής στον ίδιο μου τον εαυτό. Κύριε Στομπατζόβι, μας λέει ότι αισθάνεται κουρασμένος και δεν μπορεί να συνεχίσει την καθημερινή τριβή. Αυτό προφανώς ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο σύλλογο τώρα. Και αυτό μπορεί να αλλάξει σε τρεις μήνες από τώρα. Είσαι κριτζέρ και ο σύνορ Σέντε Ασίν. E isso, independentemente de algum clube que se calhar quer fazer neste uma neste momento não vou treinar nenhum clube. E isso que podemos dizer não vai demorar 3 meses, não vai alterar alguma coisa? Nesse, não sei, neste nesse momento aspecto. Seguramente não vou treinar nenhum clube. A partir de mim, seguro, ainda tomou no seguro, depois que não propõe isso ao sílogo. Nem neste mês, nem no próximo mês, seguramente. Milhame agora, já é na mina. Και παραπάνω. Daqui a 3-4 meses não sei. Τώρα από εκεί πέρα για 3 και 4 μήνες sei... τότε τα πράγματα δεν ξέρω πώς θα είναι. Porque não sei como é que vou viver sem o futebol também. Διότι δεν ξέρω και πώς θα ζήσω εγώ μακριά από το ποδόσφαιρο. Sem cheirar a relva todos os dias, não sei. Κάτι το οποίο σημαίνει δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο δεν το έχω ξανακάνει. Το νιώθω αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να γίνει. Τώρα το πώς θα μου φανεί, ας πούμε, ξέρω εγώ να μην μυρίζω κάθε μέρα το γρασίδι, δεν ξέρω πώς θα μου φανεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Εγώ, já uma vez, há muitos anos atrás, 15, 16 anos atrás, fiz a mesma coisa. Μια φορά δηλαδή που το έχω κάνει πριν από 10-15 χρόνια. E depois, passado 3-4 meses, nem sabia nem onde tomar banho.